Ενφασισμένο να δώσει το παρόν του σε όλα τα κρίσιμα ραντεβού, πρωτού μπει στο χειρουργείο για την επέμβαση στη μητροειδή βαλβίδα τη καρδία, παρουσιάζεται ο πρόεδρο τη Δημοκρατία Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίο, όπω πληροφορείται ο Αντένα, με οδηγίε των θεραπών των ιατρών του υποβάλλεται ήδη σε μια σειρά προκαταρτικών εξετάσεων και αναλύσεων εν ώψη ακριβώ τη επέμβαση, η οποία σύμφωνα με το περιβάλλον του Πρόεδρου τοποθετείται χρονικά μετά τα Χριστούγεννα. Μέχρι τότε ο Πρόεδρο Αναστασιάδη θα συνεχίσει να ασκεί πλήρω τα καθήκοντά του. Σήμερα προείδευσε ευρεία σύσκεψη για τι Κυπριακέ Αερογραμμέ και ακολούθω μετέβη στην Ιερά Αρχιεπισκοπή για τα το ονομαστήρια του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά σήμερα γιατί μου δίνεται ευκαιρία παρά την ογκλονισμό τη υγεία μου, ο οποίο θέλω να πιστεύω δεν είναι όσο σοβαρό παρουσιάζεται να είμαι παρόν να ευχηθώ στον Μακαριότατο ό,τι καλύτερο. Χρόνια πολλά επαγαθώ και τη Εκκλησία και τη Πατρίδα μα. Όπω πληροφορούμαστε, η πρόθεση του Πρόεδρου τη Δημοκρατία είναι πω ολοκληρώσει όλα τα ταξίδια και τι διεθνεί του υποχρεώσει πριν από την ανάπαυλα των Χριστουγέννων. Στι 2 Δεκεμβρίου είναι προγραμματισμένη η επίσημη επίσκεψη του Πρόεδρου στο Ισραήλ και η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Νετανιάρχου. Η διεπίσκεψη του στη Μόσχα, μετά από πρόσκληση του Πρόεδρου Πούτιν, καταβάλλεται προσπάθεια όπω διευθετηθεί στο μεσοδιάστημα μέχρι και τι 16 Δεκεμβρίου. Καθώ το διήμερο 17 και 18 του μηνό θα συνέρθει στι Βρυξέλλε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφή με αποκλειστικό θέμα την ενταξιακή πορεία τη Τουρκία. Συνεδρία στην οποία ο Πρόεδρο τη Δημοκρατία επενδύει πάρα πολλά, δεδομένων και των συνεχιζόμενων τουρκικών προκλήσεων στην Κυπριακή ΑΟΣ. Για πριν από τα Χριστούγεννα προγραμματίζεται και η νέα τριμερή συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ τη Κύπρου, τη Ελλάδα και του Ισραήλ. Σύμφωνα πάντα με το στενό του περιβάλλον, ο πρόεδρο τη Μεκαντία θα υποβληθεί στη χείριση αντικατάσταση τη Μητροειδού Βαλβίδα στο Αμερικανικό Ινστιτούτο του Καρδιά. Πρόκειται για επέμβαση ρουτίνα, η οποία γίνεται για προληπτικού λόγου, καθώ η παραταμένη τη λειτουργία τη Μητροειδού Βαλβίδα μπορεί να προκαλέσει αριθμίε στην καρδιακή λειτουργία.